Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing Σήμερα θα πούμε λίγα λόγια για τον βασιλιά των Λονταριών, Το 2019 το live action μεταφορά του κλασικού αγαπημένου παιδικού που εντάξει για μένα είναι το top στα παιδικά Δεν είναι μόνο ο βασιλιάς των Λονταριών, είναι και ο βασιλιάς των παιδικών αν μπορούμε να το πούμε έτσι Τουλάχιστον για μένα, εγώ έχω ένα προσωπικό δέσιμο μαζί του και νομίζω αρκετοί, Δεν είμαι μόνο εγώ σίγουρα για αρκετού είναι το αγαπημένο παιδικό, ειδικά για εκείνη τη γενιά. του. εντάξει, βγήκε πιο νωρί από το Εγώ γεννήθηκα το 1995 γεννήθηκα, αλλά εκεί μέχρι το 2000, α πούμε, και όσο ήμουν από Θυμάμαι να το βλέπω κάθε μέρα. Ακόμα και κάτι βιντεοκαθέτε που είναι μικρόσφαιρε. Εγώ ήμουν στην τηλεόραση και έβλεπα του Βασιλιά των Λονταριών από κάτι παλιέ βιντεοκαθέτε που είχαν δική μου τι κάμερε με την κάμερα. Τότε μια βιντεοκάμερα που είχαν και τραβούσαν, να πούμε. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορώ να είμαι αντικειμενικό σε αυτά. Και γενικά άρχισατε αρχίσατε και λίγο να δείτε το βίντεο, άρχισα να το κάνω γιατί ήθελα να το ξαναδώ. Στην πρώτη φορά που το είδα θέλω να το ξαναδώ. Σίγουρα θα το δω άλλη μια φορά μεταγνωτισμένο. Γι' αυτό άργησα είπα μήπω μέσα εβδομάδα μέχρι να το δείτε, μου μπορέσω να το ξαναδώ εδώ πέρα λίγο μεταγλωτισμένο αυτά για να δω, θέλω λίγο να συγκρίνω ας πούμε να δω τι θα γίνει με τη μετάφραση, με τη μεταγλώτιση, Αν θα είναι ίδιε, ο καθένα ίδιε φωνέ δεν θα είναι σίγουρα πιστεύω όλε. Δεν ξέρω, δεν έψαξα και καν του ηθοποιού αν είναι ίδιοι με του παλιούς παλιού θέμα Αλλά τουλάχιστον οι ατάκε, αν μείναν οι περισσότερε ατάκε τουλάχιστον, γιατί και τα λόγια τα περισσότερα ήταν ίδια. Αν μείνανε, ίδιε ακριβώ όπω ήταν τότε. Δηλαδή δεν χρειάστηκαν να μην χρειάστηκε να κάνουν μετάφραση. Να πήραν ακόμα και του τότε τι ατάκε να τι κάνανε κανονικά. ήδη και η μετάφραση δεν είναι επακριβώ. Δεν ήταν επακριβέ η μετάφραση ούτε τότε ούτε τώρα. Θέλω να πιστεύω στα ελληνικά. και από ,τι είπα δεν πάω το σίγουρο αυτό γιατί το είδα. Σίγουρα θέλω να το ξαναδώ στα ελληνικά για να συγκρίνω αυτό. Αν έβλεπα το τότε στα αγγλικά, α πούμε, στο κείμενο που ποτέ δεν έχει τύχει να το δω στα αγγλικά, δεν ήθελα. Ενώ προσπάθησα να το δω πριν κάνα δύο χρόνια, έκατσα, το βάλα στα αγγλικά, δεν μπόρεσα. Δεν, 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 δεν το χώνεψα αυτό το πράγμα. Δεν μπόρεσα γιατί έχω μάθει, το έχω αγαπήσει, α πούμε, το παλιό το παιδικό τότε στα ελληνικά. Τώρα εδώ με την ταινία, τι γίνεται. Γενικά το είδα πάλι στα αγγλικά, εντάξει, ο μόνο που κρατήσανε σαν φωνή ή η ιδια φωνή με το τότε ήταν ο Τζέιμ Ερλ Τζόν, ο, ο, ο οποίο είναι ο Μουφάσα. Αλλά γενικά μετά και σαν σαν φωνέ, α πούμε, τουλάχιστον οι αγγλικέ φωνέ τουλάχιστον ήταν. Επ γενικά μεγάλα ονόματα η Σέα α πούμε ήταν άλλα. Ο Ντόναλτ Γκλόβερ ήταν ο Σίμπα. Ε, Ποιο ήταν μετά, ο Σέθ Ρόγκαν ήταν ο Πούμπα. Και είχε και άλλε πόσε γνωστέ φωνέ σίγουρα από ξένου ηθοποιού. Αλλά τώρα εδώ τι γίνεται, Επ γενικά. Για στο IMDb που είδα που έχει το 7, κάτι 7,1 πότε ήταν τελευταία φορά που κοίταξα Δεν νομίζω δηλαδή είναι για λίγο παραπάνω Απλά ίσως αρκετοί πήγαν στο τρυπάκι ότι να το συγκρίνω με το παιδικό Και εγώ θα το συγκρίνω με το παιδικό εννοείται Απλά δεν θα πω α ah, δεν πιάνει με το παιδικό α πούμε Δεν φτάνει το παιδικό οπότε θα σου βάλω ένα 5 να πέσει ξέρω εγώ Δεν θέλω να το δω έτσι ε, νομίζω ότι αξίζει σίγουρα πιο πάνω και πιστεύω πω αν αυτή η ταινία έβγαινε τώρα πρώτη φορά, δεν υπήρχε το παιδικό, το κλασικό παιδικό να έχουμε σαν μπούσουλα, α πούμε. Νομίζω ότι θα ήταν πιο πάνω αν θα πήγαινε και ένα 8 και ένα 8,5 γιατί το παιδικό είναι στα 8,5 νομίζω το MDB. Εγώ από μένα θα πάρει ένα 8 η ταινία, εντάξει τα λέμε νωρί αυτά, αλλά από μένα θα πάρει ένα 8 η ταινία. Λίγο πολύ γενικά γιατί και, και, τα, και το σενάριο της ήταν πιο κομπλέ. Κάποιε σκηνέ τι έκανε πιο ωραίε, τι έδεσε πιο σωστά, λίγο πιο ολοκληρωμένο σενάριο. Είχε κάνει 20 λεπτό, λίγο παραπάνω ξέρω εγώ σκηνέ. Αν και κάποιε σκηνέ τι παρατράβηξαν, κάποιε άλλε σκηνέ κόψανε που δεν χρειάζονταν, κάποιε σκηνέ τράβηξαν λίγο παραπάνω, κάποιε νέε σκηνέ δεν ξέρω κατά πόσο χρειάζονταν. Είχαμε αλλαγή σε κάποιε σκηνέ και αυτά. Σε κάποια σημεία ξέφυγε από το κλασικό, ενώ σε άλλα σημεία ήταν ακριβώ το ίδιο με το κλασικό. Είτε οι ατάκε, είτε οι σκηνέ και αυτά, μια ακριβέ αναπαράσταση των τότε κλασικών αγαπημένων σκηνών. Απλά δεν έχουμε κάνει πραγματικά ζώα. Οπότε, απ' τη μια έχουν το πλεονέκτημα σαν Disney να. Εντάξει, like Disney κάνει παπάδε γενικά και τα CGI τη και τα σκηνικά τη και τα πλάνα τη ταινία και αυτά ήταν ε, top, ήταν κορυφή και έχει αυτό ότι εφόσον έχουμε πραγματικά ζώα και πραγματική φύση, μπορούμε να κάνουμε τέτοια πολύ ωραία πράγματα. Να δεις, να δώσουμε τέτοιε ωραίε εικόνε, α πούμε, με τα βράχια, με τα τοπία εκεί που είχε όλα αυτά. Μετά που πήγε ο Σίμα με τον Τιμόν και τον ε, Πούμπα, α πούμε, εκεί στη ζούγκλα και αυτά όπω έδειξε όλο και όλο το μαγευτικό τοπίο να πούμε. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί να πει, είναι τώρα κανονικά ζώα, δεν μπορεί να περάσει τι εκφράσει που είχε στο παιδικό που πιάνανε κάτι κεφάλια, που κάνανε κάτι εκφράσει περίεργε, κάτι μορφασμού, κάτι αυτά. ή που πιάνανε τα χέρια, κάναν κάτι τέτοια, ξέρω εγώ, κάτι περίεργα σκηνικά αυτά. Δεν μπορείς να το δείξουν αυτό το πράγμα. Τώρα όταν έχει να κάνει πραγματικά ζώα δεν μπορεί. Αν και εγώ το συνήθισα γρήγορα, δηλαδή στο πρώτο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο συνήθισα αυτό το πράγμα ότι έχουμε να κάνουμε με πραγματικά ζώα, πραγματικά ζώα. Με live action ζώα τέλο πάντων, όχι παιδικό που μπορεί να κάνει ό,τι να είναι με τι φάσει και αυτά. Οπότε λίγο χάνουν από εκεί, αλλά λίγο κερδίζουν στο ότι μπορούν να κάνουν πιο ωραία σκηνικά. Ε, να πούμε τώρα σε αυτή τη φάση να πω ότι αν κάποιοι πιο νέοι φίλοι, κυρίω στην παρέα, να πούμε την πιο νέα γενιά, αν δεν ξέρουν καθόλου τι παίζει με τον Βασιλιά των Λιταριών ή το παιδικό ή γενικά τι παίζει με την ιστορία αυτά, αν δεν έχουν δει το κλασικό αγαπημένο παιδικό που σίγουρα προτείνεται παιδά και να το δείτε. Για μένα, όπω είπα, είναι ο Βασιλιά των Παιδικών ό,τι καλύτερο έχει βγει σε παιδικό όλα αυτά τα χρόνια. Ε, κάπου εδώ νομίζω μπορούν να κλείσουν λίγο το βίντεο και να γυρίσουν λίγο αργότερα, γιατί θέλω να πω κάποια πράγματα και κάποιε σκηνέ αυτά που μπορεί να αποτελέσουν λίγο spoil για την ταινία. Τώρα για του υπόλοιπου που έχουν δει και ξέρουν το lore τη ταινία, την πλοκή και αυτά, ε, δεν υπάρχει λόγο νομίζω. Σίγουρα μπορείτε να με ακούσετε και να τα πούμε. Τώρα τι με ενόχλησε σε μένα κάποιε σκηνέ, α πούμε, είχε νέε σκηνέ που ήταν ωραίε, α πούμε, μια αλλαγή που παρατήρησα έντονη, α πούμε, στο πώ γνωρίστηκε ο Σκάρ με τι Ιένε. Ενώ στο παλιό φαινόταν σαν να ήξερε τι Ιένε, τουλάχιστον με το μεταγλωτισμένο και πήγαινε εκεί και τι έδινε και φάει και τι βοηθούσε αυτά. Εδώ σαν να πήγε να γνωρίστηκε πρώτη φορά με τι Ιένε και να τι είπε, ξέρω εγώ, να κάνανε εκεί με τις Engie, τι Σέντζι, πώ τη λέγανε, να κάνουν το κομμάτι του εκεί και να κάνουν τη συνεργασία του για να ρίξουν μουφάσα και αυτά να κάνουν το πραξικόπημα. Εδώ το έδειξαν λίγο καλύτερα, το χτίσαν λίγο καλύτερα. Αν και Πάλι απλά εδώ έλειπα α πούμε η σκηνή που ήθε, είχα περίεργεια να δω πώ θα γίνει εκείνη η σκηνή και τελικά δεν έγινε καθόλου όπω τραγουδούσε ο Σκάρα πούμε και περπατούσαν οι παραταγμένε Ιένε εκεί οι πατμών που έλεγε τα μεγάλα μέσα και θα γίνω και αυτά όπω τα έλεγε και περπατούσαν οι Ιένε παραταγμένε όλε τι και βλέπουμε το Στάργορ να είναι η Empire, αυτοκατορία, όλοι παραταγμένοι Stormtroopers και αυτά πολύ μεγάλα πράγματα και αυτά δεν τα έδειξε εδώ. Έδειξε άλλα πράγματα και εκεί στου βράχου, πώ πήγαινε σιγά σιγά τι Σίνε και πώ κέρδισε σιγά σιγά τι Σίνε ο Σκάρ. Ενώ στο προηγούμενο ήταν σαν να τι γνώριζε ήδη και να τι είχε του χεριού του, κάπω έτσι. Σκάρ ξέρω τον Άννη είσαι φιλαράκι, πώ τα έλεγε αυτά. Έλειπε μετά η σκηνή και ήταν και αλλαγμένη σκηνή με την άλλα, α πούμε, το πώ πήγε η άλλα να βρει τον Σύμπα. Και ενώ στο παλιό, α πούμε, είχε κάτσει εκεί και πρώτα έφυγε ο Σύμπα και μετά η άλλα. εδώ πρώτα έφυγε η άλλα δείξαν αυτό πιο δυναμικέ τι γυναίκε, λένε και αυτά και μια πιο σκηνή με τη Σαράπη που πήγε με τον Σκάρ να τη μιλήσει. Ο Σκάρ και αυτά είχε και μερικέ παραπανήσει τέτοιε σκηνέ. Αλλά έχει να κάνει λίγο αυτό με τα πολύ τυκλικορέκ μηνύματα τη Disney που το τελευταία λίγο το ψιλοπαρακάνει ή τα κάνει λίγο πιο έντονα από ό,τι πρέπει για να χτυπάνε λίγο στο μάτι. Εντάξει, από τη μια εφόσον αυτή η ταινία απευθύνεται σε πιτσυρίκια, ε, σω υπάρχουν, ίσω καλό είναι να υπάρχουν και αυτά τα μνήμα για να δουν τα πιτσυρίκια να τα εκλάβουν τα πιτσυρίκια πιο εύκολα από ότι μα. Αυτά μπορεί να φανεί λίγο αλλιώ να μην φανεί όπω το βλέπουμε εμεί, αλλά αυτά τα πολύ κορέκτη μηνύματα εμένα λίγο. Δεν ξέρω, όχι ότι θέλω να μένω ιδιαίτερα σε αυτά, όταν κάτσω να πω το καθένα τι ήταν το κάθε μήνυμα και γιατί που απευθύνονταν, αλλά ίσως να προσπαθήσουν να τα μπάσουν λίγο πιο ομαλά, λίγο πιο έτσι, όχι τόσο έντονα, τόσο κάρτα να, ξέρω εγώ, να, να, χτυπάει τόσο πολύ αυτό το πράγμα. Γενικά όλα τα πολιτική, όχι μόνο τώρα με την άλλα και αυτά που λέμε, ό,τι μηνύματα έχει αυτή η ταινία, και ήταν τρει-τέσσερι σκηνέ που φάνηκε αρκετά το μήνυμα που θέλουν να περάσουν, το political correct μήνυμα, πάντα που πλέον θέλει να κάνει η Disney το τελευταίο καιρό, στι περισσότερε ταινίε, όχι μόνο στα παιδικά της. Μετά γενικά τι άλλο, <coughs> οι σκηνέ που σίγουρα περίμενα να ήταν ο θάνατο του Μουφάσα ο οποίο και αυτό ήταν λίγο. Δεν ξέρω, σαν να λίγο γρήγορα με αυτή τη σκηνή όπω ήταν είχε πάνω. Τον έδωσε και μια στα μούτρα και έπεσε κάτω. Ήταν λίγο, δεν ξέρω, ήθελα να το δω λίγο πιο μεγάλο. Ήθελα λίγο πιο μεγαλείο σε αυτή τη σκηνή για να με συγκινήσει και λίγο παραπάνω. Μετά ο Σίμπα που έκλαιγε με τον πεθαμένο ε, μου φάσα δίπλα στον μπαμπά του και εκείνοι ξεμπέρδεψαν λίγο. Γεγονό ότι παιδικό ζητούσε λίγο παραπάνω βοήθεια. Πρέπει να κράτησε κάνα λεπτό παραπάνω στο παιδικό ίσια να μα κάνει πιο μεγάλη ζημιά. Εδώ σαν να ξεμπέρδεψαν και με αυτή λίγο γρήγορα. Μια που έπεσε ο Μουφάσα, μια που τον βρήκε ο Σίμπα και πήγε λίγο Σίμπα εκεί και, και άρχισε να κλεί. Και είδε το και τον είπε ο Σκάρ, ξέρει τρέχα κοπάνα και αυτά. Λείπαν άλλε σκηνέ εκεί με τα γκάθια και αυτά λίγο αλλιώ τσέκοψαν. Άλλε σκηνέ με τι Ιενέ, λείπαν η σκηνή με τον Ζάζου που ήταν εκεί φυλακισμένο και τραγουδούσε. τα πάρω δυο μικρά κροσόπουλα και πώ το έλεγε το άλλο γενικά κι αυτά εκεί που τραγουδούσε και εκείνη σκηνή έλειπε τελείω. Είχαμε νέε σκηνέ και αυτά. Είχαμε κάποιε νέε σκηνέ, α πούμε, αλλά τώρα κόψαν κάποιε σκηνέ και είχαμε μια σκηνή με το. Όπω είχε πέσει ο σύμπα εκεί που είχαν πει την κάφα τη νύχτα που κοιτούσαν τα αστέρια και αυτά και είχε πέσει και ο αέρα πήγε. Την άδρα, ένα κομμάτι του τρίχου μάτου, τέλο πάντων πώ είχε γίνει ακριβώ το παιδικό εκεί με τα φύλλα και αυτά Κοιτά, και τα πιασε και εκεί είδε ότι ο σύμπα ζει. Εδώ ήταν ένα κομμάτι τρίχομά και το πήγαιναν αυτό το τρίχο αυτή τη σκηνή παίζει με ένα κομμάτι από τι τρίχε του Σίμπα να την κράτησαν κάνα πεντάλεπτο. Εντάξει, τη δείξουν λίγο ότι θέλουν να δείξουν λίγο τη φύση. Την άγρια φύση κάτω εκεί στην Αφρική και αυτά, ίσω για αυτό το κανάλι, νομίζω αυτή τη σκηνή τράβηξε λίγο παραπάνω. Σε κάποια φάση λέω φτάνει, λοιπόν, με αυτέ τι τρίχε ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι τρίχωμα να πούμε από τη γούνα του ε, Σύμπα για κάνα πεντάλεπτο, ξέρω εγώ. Λέω φτάνει, με έπιασε η ταινία σε αυτό το σημείο. Γενικά μου σαν ταινία, αυτή η ταινία με έκανε λοιπόν, τη ζημιά, με χτύπησε στην νοσταλγία σε αυτά. Στην πρώτη σκηνή εκεί που έρχονται τα ζώα να μαζεύονται και αυτά που είχε τα μεγαλεία, δεν με έπιασε τόσο. Στη δεύτερη σκηνή, όχι τόσο, αλλά την τρίτη σκηνή εκεί που ξεκίνησαν. Να μιλάω, ο και να το δει, Να ο με τον Μουφάσα και να του δείχνει Μουφάσα το Βασίλειο. ξέρει μέχρι εκεί φτάνει τα Ριάννα και αυτά. Ε, κάπου εκεί από εκεί το σημείο και μετά άρχισα να δακρύζω. Και μετά μόνο, γενικά πολύ κλάμα. Έπεσε στι περισσότερε σκηνέ εκεί στην άλλα που ήταν η άλλα με τον Σίπα που χόρευα. Με, με έφερε αυτό το πράγμα την παλιά συγκίνηση. Το θάνατο του σίγουρα. Που ενώ πιο πολύ στο θάνατο πριν να συγκινηθώ, συγκινήθηκα. Μην σα πω πιο πολύ σε άλλε σκηνέ που ήταν και ακριβώ η αναπαράσταση και οι μουσικέ και αυτά. Μετά η άλλη σκηνή που μιλούσε με τον πατέρα του, με τον Μουφάσα από πάνω, που, αφού πέθανε ο Μουφάσα και μετά, αλλά εκεί που ξύπνησε ξανά ο Σίμπα που το μίλησε ο Μουφάσα, βρε ποιο είσαι, θυμίσου ποιο είσαι και αυτά που τον έλεγε και εκεί συγκινήθηκα πάρα πολύ. Γενικά σε καμιά 6-7 σκηνέ γενικά έπεσε πολύ κλάμα με έπιασε αυτό, αλλά είναι αυτό που σα λέω: Έχω ένα ιδιαίτερο δέσμα αυτό το παιδικό. Σχεδόν κάθε χρόνο το βλέπω. Αν δεν το βλέπω κάθε χρόνο, μια φορά τα δύο χρόνια το δω. Σίγουρα την τελευταία φορά πριν κάνα δύο χρόνια μη, δήμι, με μου Δήμητρη είχαμε κάτι στο δίδυο που πέραμε όλα τα παιδικά σκούπα να πούμε. Πίτερ Πάν, και ο Αλίτσ, όλα τα αγαπημένα παιδικά, οι και αυτά. Όλα τα αγαπημένα παιδικά. Αλλά αυτό για μένα είναι στην κορυφή των παιδικών. Τώρα εδώ η ταινία γενικά δεν μπόρεσε να με πείσει τόσο πολύ όσο το παιδικό και νομίζω του περισσότερου γι' αυτό έχει χαμηλή βαθμολογία στο IMDB. Αλλά χτύπησε στην νοσταλγία Χτύπησε γενικά, το πέρασε αυτό που ήθελε να πέρασει. Σίγουρα κάποια πράγματα τα στήσαν λίγο καλύτερα, με ενόχλησαν αυτά που λείπαν όμω αρκετά. Δηλαδή, θα... μην το πειράζει, δεν είναι αυτό το πράγμα, μην βγάζετε πραγματάκια. Θέλετε να προσθέσετε, εντάξει, προσθέστε, αλλά μην αφαιρείτε τελείω παλιότερε σκηνέ. Εντάξει, θέλετε να τι στήσετε λίγο καλύτερα, στήστε δηλαδή, αλλά μην αφαιρείτε τελείω άλλε αγαπημένε σκηνέ κλασικέ, α πούμε. Η άλλη σκηνή που εντάξει, τα ελληνικά τουλάχιστον που έλεγε. που ήταν ο Ρωθίκι πάνω και λέει σε κάποια φάση ο Τιμών τι θέλει τώρα το, 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 το πυθίκι, ξέρω εγώ. Αυτέ οι σκηνέ περίμενα τη ζωή, θα τι αυτέ τι σκηνέ και λείπαν. Αυτό με στεναχώρησε λιγάκι να πούμε. Λίγο πολύ αυτά. Τώρα σίγουρα κάτι θα παρέλειψα. Δεν θέλω να πούμε ότι. Εντάξει, εμένα μου άρεσε όπω σα είπα. Ένα 8 στο 10 θα εμένα, Απλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι αντικειμενικό αυτό, γιατί για μένα είναι κάτι άλλο αυτό το παιδί. Δεν είναι απλά μια ταινία. Αν και πιστεύω αυτή η ταινία τώρα να ήταν πολύ καλύτερη. Μετά σαν σκηνοθεσία και αυτό ότι έχουμε ένα σκηνοθέτη που σίγουρα τον έχουμε ξαναδεί αρκετέ φορέ και δεν ξέρω αν το γνωρίζατε κιόλα. Είναι ο Τζον Φαβρό, ο οποίο είναι ο Χάπι από το Iron Man. Τώρα στο Spider-Man τον είδαμε τελευταία. Ο Χάπι που κάτι έπαιζε εκεί με τη Θεία, με τη Θεία Main, να πούμε κι αυτά. Αλλά τώρα αυτό ο Χάπι έχει σκηνοθετήσει σίγουρα και ασθενεί. Έχει σκηνοθετήσει αγαπημένε ταινίε όπω είναι το Iron Man το 1, το Iron Man το δύο. Έχουμε μετά τελευταία, η τελευταία του, μια από τι τελευταίε δουλειέ που έχω δει εγώ τουλάχιστον δικέ του ήταν το βιβλίο τη Ζούγκλα που και αυτό είναι τη Disney. Ξέρω εγώ το επαναγύρισμα που κάνανε. Μετά έχει κάνει το Ζαθούρα, το Cowboys in Aliens, Cowboys vs. Aliens, πώ το έλεγε εκείνο. Γενικά έχει κάνει αρκετέ δουλειέ πέρα από αυτά. Τώρα εγώ είπα πιο πολύ αυτά που έχω δει εγώ. Ένα πιο παλιό μετά το Elf εκείνο που είχαν πάρει το τσεϊσάκι τελευταία του Elf. Ε, αν θυμάμαι καλά τι άλλο, γενικά έχει γυρίσει και έχει συνοηθεί πολλέ ταινίε. Αυτό πέρα από τον αγαπημένο Χάπι που τον είδαμε στα παλιά τα Iron Man, τώρα στο Spider-Man τελευταία και στα Infinity Wars αυτά που τον είδαμε γενικά. Αυτό συνοηθεί σε αυτή την ταινία και έκανε αρκετά καλή δουλειά μπορώ να πω. Αν όχι την καλύτερη δουλειά, δεν ξέρω τώρα ποιον άλλο συνοηθεί τα δύναμη σε αυτή την ταινία. Σε κάποιον που να είναι γνώστη, τώρα στον ίδιο σκηνοθέτη τον παλιό, δεν ξέρω τώρα εκεί. Θα, θα δέμε χάλα για να δω σίγουρα και τον ίδιο σκηνοθέτη, αλλά με το προηγούμενο να, πούμε, να ξέρει εφόσον η δικιά του δουλειά ήταν η δική του δουλειά του τότε, αν και δεν ξέρω ακόμα αν είναι που είναι, αν υπάρχουν ακόμα, δεν ξέρω τι γίνεται με του παλιού συνοθέτε αυτά ε, καθόλου, γιατί εκείνο είναι αρκετά πίσω. Αλλά θα ήθελα ακόμα και του ίδιου, νομίζω ότι αν αυτή τη δουλειά την πέρανε οι ίδιοι ή ο ίδιο σκηνοθέτη που κάναν το παλιό, νομίζω ότι θα έβγαινε λίγο καλύτερο το αποτέλεσμα. Αν και όχι ότι ο Χάπι τώρα εδώ, Χάπι. Ο Τζον Φαβρότερος, πάντων είναι, ήταν εξαιρετικό. Λίγο πολύ αυτά. Δείτε το και εσεί, εντάξει, πώ σα φάνηκε σίγουρα θα θέλανε μια ταινία που θα ήθελα να τα πούμε λίγο. Γενικά, πώ σα φάνηκε κι εσά, ποιε ήταν οι ιδέε σα και αυτά. Εμένα δεν με χαλάει αυτό που γίνεται καθόλου. Αν και αρκετού στο ενοχλεί, δεν με χαλάει αυτό να βλέπω παλιέ ταινίε να ξαναγυρίζονται. Αλλά αν ξαναγυρίζονται, τουλάχιστον μην παίζετε με την ειδική μα ηλικία. Με την παιδική μα ηλικία. Μην τι πειράζετε, μην βγάζετε σκηνέ, μην τι αλλάζετε. Γενικά, γιατί κάποια πράγματα και ήταν διαφορετικά και με ψιλοχάλασαν. Κάντε το κάτι original α πούμε, ακριβώ όσο γίνεται το ίδιο με τα παλιά. Απλά το δούμε σε live action. Τώρα λίγο πολύ αυτά νομίζω μπορούμε να πούμε μετά και εσείς γράψτε κάτω στα σχόλια πως σας φάνηκε η ταινία ή το βίντεο όπως σας είπα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και εκεί κυρίως βίντεο κάντε να subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά καλή συνέχεια από μένα.